αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Βαρουφάκης το έχει πει. Ο κ. Βαρουφάκης μπορεί να το είπε, αλλά δεν υπήρχε ούτε έχει δώσει τίποτα, ούτε έχουμε κάποιο στοιχείο. Ο ίδιος μπορεί να λέει ό,τι νομίζει. Άρα δεν υπήρχε και αυτή η εξαμελής ομάδα που είπε. Σας εξηγώ ότι δεν είχαμε εμείς τίποτα και ούτε έχουμε ιδέα εγώ για αυτό το θέμα. Και κανείς δεν είχε από τα επιτελεία τα δικά μας. Άρα και νομίζω ότι τα έχει απαντήσει και η κυβέρνηση αυτό. Με όλο το σεβασμό, κύριε Ρήγα, δεν θα έπρεπε τότε να το ξεκαθαρίσει και ο Πρωθυπουργός αυτό. Ο Πρωθυπουργός δεν έχει να ξεκαθαρίσει τίποτα και θα το πω γιατί δεν έχει να ξεκαθαρίσει. Έχουν γίνει δηλώσεις από τον Υπουργό, τον κύριο Δραγασάκη, και κυρίως αυτός που λέει ορισμένα πράγματα κάθε φορά παίρνει και την ευθύνη των τι λέει αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Άρα και την ευθύνη. Και, και οφείλει να το κάνει αυτό. Αν έχει. Την ευθύνη και των όσων έγιναν εκείνο το πρώτο εξάμηνο, ότι παίρνει όλοι πάνω του ο Υπουργός Οικονομικών, κανένας άλλος. Εγώ λέω ότι αυτά τα οποία λέει, δεν λέω για την συνολική διαπραγμάτευση, το πώς έγινε, αλλά για αυτά τα συγκεκριμένα που με ρωτήσατε. Λέω λοιπόν τα όσα λέει, θα παίρνει την ευθύνη και το λεγόμενο του. Μάλιστα. Και οφείλει να τα αποδείξει. Λοιπόν, να έρθουμε στα σημερινά, τα οποία είναι και μεταφορικός και κυριολεκτικός το ασφαλιστικό και τα όσα θα συζητηθούν σήμερα στη Βουλή. Πριν δούμε. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση για το πώς θα γίνει η σημερινή συζήτηση? Είναι περιττό να πω εγώ και να μάθετε από μένα και να ακούσετε από μένα, κύριε Ρήγα, πόσοι έχουν βγει έξω στους δρόμους και πόσοι αντιδρούν από διάφορους και διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους, είτε φοράνε εν πάση περιπτώσει γραβάτα, είτε φοράνε γαλότσες, είτε φοράνε και εγώ δεν ξέρω τι. Εδώ πέρα, πώς θα έρθετε πιο κοντά, πώς θα προσπαθήσει η κυβέρνηση να κατευνάσει τα πνεύματα και να μπορέσετε να έρθετε κοντά ξανά με την κοινωνία? Λοιπόν, εγώ να ξεκινήσω από το τέλος της ερώτησής σας και θα πω ότι όποια κινητοποίηση και όποια αγωνία υπάρχει, γιατί η αγωνία εκφράζει από τη στιγμή που είναι και ειλικρινής και αντιλαμβάνονται και την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, είναι για μας πολύ σημαντικό. Δηλαδή, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ως κυβέρνηση της αριστεράς δεν έχουμε καμία αγωνία για το πώς ο κόσμος, ή δεν μας διακατέχει, αν θέλετε, άλλη αντιμετώπιση για το πώς ο κόσμος συμπαραστέκεται ή βγαίνει στον δρόμο. Θεωρούμε αυτό ότι είναι υγιές. Το ερώτημα όμως είναι ότι εάν και πρέπει οι ίδιοι να καταλάβουν ότι αυτή τη στιγμή η οικονομία βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Όσο αφορά λοιπόν το ασφαλιστικό, γιατί αυτό είναι ο πυρήνας όλων των διεκδικήσεων των οποίων υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Το ασφαλιστικό είναι μια βόμβα, το έχω ξαναπεί, η οποία ήρθε στα χέρια μας. Mm-hmm. Δεν έχει να κάνει μόνο με την κρίση. Προφανώς. Έχει μια ιστορικότητα. Ποτέ δεν ήταν καλό το ασφαλιστικό. Έχει μια ιστορικότητα και έχει για δύο λόγους αυτό το πρόβλημα. Στην κρίση επιδεινώθηκε. Έχει λοιπόν γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ανεργία, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ανασφάλιστη εργασία. Έχει γίνει καταστροφή με το PSI. Και βεβαίως εδώ να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης περίοδο και τώρα να είναι συμπαραστάτης στο δρόμο και των διεκδικήσεων και των απεργιών των οποίων κάνουν οι διάφορες κοινωνικές τάξεις, γιατί να αποφασίσει αν είναι με αυτούς ή αν είναι με τον Δουνουτού. Και έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό. Τα λέω λοιπόν τώρα, θα σας καταλήξω. Συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά επειδή θέλω να σας το θέσω, γιατί το θέτει κόσμος. Αυτό το ερώτημα προκύπτει και για εσάς τελικά. Λοιπόν. Το με ποιον είστε. Γιατί την ίδια ώρα δεν μπορεί κάποιος να στέκεται στο πλευρό εκείνου που διαδηλώνει, να την ίδια ώρα να φέρνει αυτό πάνω στο οποίο, θα μου επιτρέψετε να σας πω, ότι ο κόσμος δεν έχει μόνο αγωνία, υπάρχει και θυμός έξω. Λοιπόν, εγώ θα σας πω ότι οι προτάσεις οι οποίες έχουν γίνει, και να το συζητήσουμε αν θέλετε και για το ασφαλιστικό συνολικά, οι προτάσεις οι οποίες έχουν γίνει αυτοί φέρνουν μια αναδιάταξη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού, η οποία πρώτον μπορεί να το κάνει βιώσιμο. Γιατί τα ερωτήματα που μπαίνανε ήταν αν θα μπορεί να είναι βιώσιμο, δηλαδή με απλά λόγια αν θα μπορούσαν να έχουν σύνταξη. Άρα πρέπει να είναι στην οπτική όλων αυτό τα επόμενα χρόνια. Και δεύτερον, να μην γίνουν οριζόντιες μειώσεις. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν. Νομίζω ότι πρέπει να αναλογιστούν όλοι ότι έχουν γίνει 11 περικοπές αυτή τη στιγμή στις συντάξεις και εμείς προσπαθήσαμε με αυτό το νομοσχέδιο να μην γίνουν περικοπές συντάξεις και να υπάρξει όσο είναι δυνατόν διευκόλυνση και στους ανθρώπους οι οποίοι ή δεν παίρναν καθόλου σύνταξη, και αυτό γίνεται με το θέμα της εθνικής σύνταξης, ή παίρναν μικρές συντάξεις. Να κάνουμε ερώτηση εδώ, την προηγούμενη περίοδο. Το ίδιο γίνεται και με τους αγρότες. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Ρήγα, από τη 13η σύνταξη, την οποία θα επαναφέρατε, πώς έχουμε φτάσει σε αυτή τη συζήτηση? Κύριε Πουσδούκου, να πω δημόσια, το έχω πει επανειλημμένα, ότι
Έχουμε δύο περίοδους. Η μία περίοδος είναι τη μάχη την οποία δώσαμε τη μεγάλη. Ήταν και το δημοψήφισμα και φτάσαμε να γίνει σύγκρουση. Και εκεί έγινε μία επιλογή, η οποία επιλογή που έγινε μπήκε και στην έγκριση του ελληνικού λαού. Άρα λοιπόν είμαστε σε μία δεύτερη οπτική, δεν μπορούμε να συζητάμε. Προφανώς ισχύουν όλα αυτά τα οποία είχαμε πει, αλλά ισχύουν όταν οι συνθήκες, και θα μπορούσαν οι συνθήκες να είναι αυτές που θα δημιουργούσαν αυτή την δυνατότητα. Άρα λέω λοιπόν ότι είμαστε σε μία δεύτερη περίοδο. Δεν μπορεί να έρχεται στη συζήτηση το τι λέγαμε πριν το δημοψήφισμα ή πριν τις εκλογές του Σεπτεμβρίου. Βρισκόμαστε και γνωρίζουν όλοι αυτή την συμφωνία την οποία υπογράψαμε. Εγώ θεωρώ ότι η συμφωνία αυτή δίνει το δικαίωμα να πάμε καλύτερα και θα σας το πω γιατί. Γιατί και η ύφεση έχει σχεδόν θα είναι μηδέν και πρωτογενή πλεονάσματα θα έχουμε και υπάρχουν αύξηση των εσόδων στα δημόσια ταμεία. Αυτά που μου λέτε εδώ σήμερα και τα ακούει ολόκληρος ο κόσμος, αρκετοί περίμεναν να τα πει και ο Πρωθυπουργός εφόσον αποφασίσατε ως κόμμα να κάνετε αυτή την εκδήλωση για τον εορτασμό του ενός έτους, κύριε Ρήγα, την Κυριακή, πριν περάσουμε στο περιεχόμενο, γιατί αυτά έγιναν και προχθές και ξέρετε είναι και στιγμές που σχολιάζονται και σχολιάζονται με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία. Το θέμα είναι στην ουσία τι γίνεται. Ωστόσο, αν θέλουμε να μιλήσουμε για απολογισμό, έτσι ακριβώς όπως μου το περιγράψατε, ότι άλλα λέγαμε, άλλα βρήκαμε μπροστά μας και άλλα πρέπει να κάνουμε, αν μη τι άλλο κάποιος περιμένει να το ακούσει την Κυριακή. Το είπε νομίζω κ. Μπουζδούκου, τα είπε όλα αυτά και είπε πού ήμασταν, τι μάχη δώσαμε, τι προσπάθεια κάναμε να συγκρουστούμε με όλο αυτό το τοξικό νεοφιλελευθερισμό ο οποίος διαχέεται στην Ευρώπη. Και αυτή η προσπάθεια την οποία κάναμε έχει δημιουργήσει και ρήγματα και αλλαγές αυτή τη στιγμή. Και δεν θα ήταν η κατάσταση όπως είναι σήμερα. Δεν λέω ότι έχουν γίνει τεράστια βήματα σε όλη την Ευρώπη, αλλά έχει αλλάξει το κλίμα. Ναι, αλλά έχει έρθει και ένα τρίτο μνημόνιο επίσης σε όλους εμάς. Κύριε Μπουζδούκου, το μνημόνιο ή η συμφωνία, όπως λέω εγώ. Προφανώς και την γνωρίζατε, κύριε Μπουζδούκου, και εσείς. Το περιεχόμενο και το μνημόνιο είναι ουσιαστικά μια συμφωνία που υπογράφεται. Είστε εκπαιδευτικός, γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα, κύριε Ρήγα. Απολύτως δεν διαφωνώ. Το λέω με την λέξη την οποία μεταφράζεται. Άρα λοιπόν αυτή η συμφωνία είναι γνωστή. Ξαναπανερχόμαστε στο ίδιο ερώτημα λοιπόν. Είναι γνωστή και προσπαθούμε μέσα από αυτή τη δυνατότητα την οποία μας δίνεται να μην υπάρξουν μεγάλα προβλήματα και να υπάρξει δυνατότητα ανάκαμψης οικονομίας. Και ταυτόχρονα οι τάξεις οι οποίες έχουν πληγεί, οι κοινωνικές τάξεις που έχουν πληγεί την προηγούμενη περίοδο, να μην έχουν μεγαλύτερη δυσκολία αυτές αυτή την περίοδο. Αυτές οι τάξεις, κύριε Ρήγα, κατοικούν μόνο στο κέντρο, γιατί αν έχετε ακουστά και στα βόρεια προάστια υπάρχει κόσμος και στα νότια προάστια που είναι άνεργος ή που δεν βάζει πετρέλαιο. Λέω ένα παράδειγμα. Τάξεις, γιατί είδαμε και ακούσαμε αρκετούς διαχωρισμούς. Όχι. Εγώ λέω οι τάξεις αυτές οι οποίες έχουν πληγεί όλη την προηγούμενη περίοδο. Δηλαδή δεν είχαν εισοδήματα, είναι άνεργοι αυτή την ώρα, έχουν απολυθεί. Αυτά σας λέω για αυτόν τον κόσμο. Και έχουν πάρθει μέτρα από την προηγούμενη περίοδο. Καταργήσαμε το χαράτσι των 5 ευρώ, ανοίξαμε μέτωπο για τις συλλογικές συμβάσεις όλη την προηγούμενη περίοδο, καταργήσαμε το νόμο για την πολιτική επιστράτευση. Ανοίξατε πράγματα, την ΕΡΤ, κάνατε αρκετά πράγματα, τα οποία τα είπε ο Πρωθυπουργός. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να κοιτάμε τα υπόλοιπα. Και επίσης λέω ότι και με το νέο ασφαλιστικό δίνεται και με τα νέα, τις νέες προτάσεις που έγιναν από τη συνεννόηση, και την κουβέντα με τους φορείς. Τι καταφέρανε, να βρούμε, νομίζω μέσα από τις προτάσεις, μία δυνατότητα ώστε και τα μεγάλα εισοδήματα που υπάρχουν να μην πλήττονται με ιδιαίτερα βαρύ τρόπο και ταυτόχρονα οι νέοι επιστήμονες, αυτοί που μπαίνουν στη συνεργασία. Από όσους μένουν εδώ. Από όσους μένουν εδώ, εννοείται. Βεβαίως. Γιατί όσοι έχουν δυνατότητα φυσικά και φεύγουν. Και αυτή είναι η προσπάθεια να μείνουν εδώ. Γιατί με τον τρόπο με τον οποίο ήταν τα προηγούμενα χρόνια, οδήγησε στο να φύγει μεγάλο επιστημονικό δυναμικό. Τα προηγούμενα χρόνια είχαν αρχίσει να φεύγουν, αλλά τώρα. Αυτό σας λέω. Τώρα θέλουν και δεν μπορούν, κύριε Ρήγα, οι περισσότεροι νέοι να φύγουν. Έχετε δίκιο, αλλά αυτή είναι η στόχευσή μας και η προσπάθεια. Και με το πλαίσιο το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή, αυτό θέλουμε να κάνουμε. Και νομίζω ότι όλοι πρέπει να στηρίξουν αυτή τη δυνατότητα. Δεν μπορεί να λειτουργεί με μια καταστροφολογία. Και το λέω και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα φτάσουμε σε αυτή τη συζήτηση. Άκουσα και προηγουμένως κάποια πράγματα. Λέω, δεν μπορεί να υπάρχει μια καταστροφολογία. Θα φτάσουμε σε αυτή τη συζήτηση, γιατί δεχόμαστε και συγκεκριμένα ερωτήματα άπαντες πια. Γιατί μέσω της στοχοποίησης έχει επέλθει η ισοπαίδωση, η τυφλή. Λοιπόν, αγροτικό. Εδώ βλέπουμε τα μπλόκα το ένα μετά το άλλο να σχηματίζονται, να ενισχύονται, να κατεβαίνουν εν πάση περιπτώσει αγρότες και διάφοροι άλλοι παρεμφερείς επαγγελματικοί κλάδοι. Σε μισή ώρα από τώρα πανελλαδικώς θα συσκεφθούν να δουν τι θα κάνουν. Εδώ πέρα λοιπόν, από τη μία, τα δεδομένα έχουν να κάνουν ως εξής. Ακούμε και ακούνε
τον κύριο Αποστόλου να μιλάει για φοροφυγάδες, τον κύριο Φίλη να μιλάει για αγροτοπατέρες, τον πρωθυπουργό να μιλάει για αγροτοσυνδικαλιστές, υπέρμαχους της καμπάνιας του ΝΕΕ, κυρίως προερχόμενοι από την Πασιγές, και από την άλλη για άλλους αγρότες, τους εκείνους που πραγματικά βρίσκονται όχι μπλεγμένοι μέσα σε όλες αυτές τις κατηγορίες, οι οποίοι πασχίζουν και τους οποίους καλεί σε ανοιχτό διάλογο. Και έναν κόσμο ο οποίος για ακόμη μια φορά έχει διχαστεί. Οι μεν λένε ναι, έτσι όπως έχουν έρθει όλα αντίθετα από ό,τι μας έλεγαν, καλά κάνουν οι αγρότες και βγαίνουν στους δρόμους. Και από την άλλη τον κόσμο ο οποίος λέει κάθε Γενάρη μήνα οι αγρότες βρίσκονται στους δρόμους. Όλο αυτό το μείγμα πού μας οδηγεί? Εγώ νομίζω ότι θα υπάρξει και οφείλουν και ο αγροτικός κόσμος, ο οποίος είναι η πρωτογενής παραγωγή στη χώρα και θέλουμε να στηριχθεί. Οφείλουν λοιπόν και νομίζω θα το κάνουν να υπάρξει μια ειλικρινής κουβέντα με την κυβέρνηση. Και, και ο ΣΥΡΙΖΑ και εμείς στηρίζουμε την προσπάθεια να ενισχυθεί αυτός ο τομέας. Πάμε στο συγκεκριμένο τώρα. Δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα ό,τι αφορά τα εισοδήματα των αγροτών. Σας τα έχουν πει και οι υπουργοί, νομίζω, με τα εισοδήματα τα οποία θα δηλώσουν του 2015. Το 2016, ότι υπάρξει πρόβλημα από το 2017. Δεύτερον, για το ασφαλιστικό, θα έχει γίνει η συμφωνία, υπάρχει συμφωνία να είναι επί των εισοδημάτων το οποίο έχουν το 80% του ανειδίκευτου εργάτη. Και μάλιστα γίνεται και προσπάθεια να κατέβει και παρακάτω, να υπολογίζονται οι ασφαλιστικές φορές. Δεύτερον, υπάρχει αυτή τη στιγμή η δυνατότητα και θα περάσει από το νομοσχέδιο όλα τα έξοδα των αγροτών να υπολογίζονται μέσω από τα βιβλία τα οποία έχουν πια, να υπολογίζονται και να μπορούν να είναι το πραγματικό τους εισόδημα. Συν να υπάρχει και η οικογενειακή εργασία να υπολογίζεται και αυτή ως ποσοστό. Αυτά τα λέω γιατί είναι πράγματα τα οποία θα διευκολύνουν τους αγρότες. Και μάλιστα να σας δώσω και ένα στοιχείο. Το τι αγροτική παραγωγή ακαθάριστη έχουμε σήμερα, το τι δηλώνεται και η διαφορά με το τι παράγεται η αγροτική παραγωγή, το τι δηλώνεται, τι βγαίνει δηλαδή, επειδή μεσολαβεί ενδιάμεσα όλη η υπόλοιπη δραστηριότητα, χάνεται πραγματικό κεφάλαιο, το οποίο δεν μπορεί ούτε να το φορολογήσει η κυβέρνηση. Το κράτος δεν αποδίδονται φόροι, δηλαδή υπάρχει φοροδιαφυγή. Αυτό λοιπόν και με τα βιβλία τα οποία θα υπάρξει και τους αγρότες θα διευκολύνει, γιατί και τον 23% του ΦΠΑ θα μπορούν να τον αποσβαίνουν μέσα από αυτή τη διαδικασία. Ναι. Παρ' όλα αυτά, εκείνοι επιμείνουν στις θέσεις τους, γιατί εκείνοι λένε, αν δεν τα αποσύρετε όλα, εμείς δεν καθόμαστε να μιλήσουμε. Εδώ λοιπόν τώρα να πάμε το δεν αποσύρω όλα. Αν συζητήσουμε και αν αυτά είναι βελτιωμένα και αν δούμε το τι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ είχε για το 2014 υπολογίσει, πόσο κόστος είχε για τους αγρότες αυτά τα οποία θα τους έπαιρνε και το τι θα πάρει το κόστος το οποίο θα υπάρξει την επόμενη περίοδο με βάση τη συμφωνία η οποία γίνεται, την οποία δεν μπορούμε να αποφύγουμε, είναι πολύ λιγότερο. Άρα λοιπόν λέω ότι πρέπει να δούμε αυτή την πλευρά. Επίσης να συζητήσουμε το πώς θα γίνει και η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Και έχει δίκιο και σωστά είπε ο Πρωθυπουργός της χώρας ότι δεν μπορεί η Πασεγές, για παράδειγμα, η οποία ήταν στο ναι σε όλα για μια συμφωνία μνημόνιο, όπως το είπατε. Εκείνη ήταν μνημόνιο, αυτή δεν είναι μνημόνιο. Όχι, μνημόνιο λέω και τα δύο. Δεν έχω αντίρρηση σε αυτό. Δεν θα έχω αντίρρηση από τις λέξεις. Μα νομίζω δεν είναι ουσία εκεί. Και δεν είναι ουσία. Αυτή λοιπόν η συμφωνία, η προηγούμενη που είχε γίνει, προέβλεπε πάρα πολύ δύσκολα πράγματα, χειρότερα για τους αγρότες. Λοιπόν, η Πασεγές ήταν στο ναι τότε. Δεν μπορεί τώρα. Αυτό είναι Δεν έχει το δικαίωμα δηλαδή να... Ναι, αυτό αν μη τι άλλο λέω είναι μια επιλογή η οποία πρέπει να την κρίνει και ο κόσμος. Μάλιστα. Όταν κάνεις αυτές τις επιλογές. Εκτιμάτε συνολικότερα, για να το κλείσουμε αυτό το θέμα, το οποίο δεν κλείνει με τίποτα, κύριε Ρήγα, θα μεταφερθεί αυτή η μετοπική σύγκρουση και σήμερα στη Βουλή? Θα περιμένουμε δηλαδή να ακούσουμε πράγματα ή περιμένετε και εσείς να ακούσετε πράγματα από την αντιπολίτευση? Ή θα δούμε μία προσωπική και μετοπική κόντρα ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης? Κάποιοι συνάδελφοι μάλιστα μέτρησαν και τις φορές τις οποίες αναφέρθηκε ονομαστικά ο κύριος Τσίπρας προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θέλω να πω, εκεί είναι το θέμα, γιατί και αυτό είναι παλιό επίσης. Δεν είναι καινούριο, είναι παλιό. Ο Πρωθυπουργός της χώρας και με την ομιλία του, γιατί είναι και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην συγκέντρωση,
έθεσε τα βασικά ζητήματα και πρέπει να απαντήσουν. Δηλαδή και προτάσεις να υπάρξουν, περί αυτού πρόκειται. Και βεβαίως σας είπα και προηγουμένως ότι δεν μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης με όλο το βάρος που έχει να προσπαθούν να του αποσύσουν και την οικογενειοκρατία και την ιστορία και τις επιλογές των απολύσεων που έχει κάνει όλα τα προηγούμενα χρόνια, γιατί αυτός τις υπέγραψε, τις απολύσεις που είχαν γίνει, να έρχεται σήμερα και να κάνει όλα αυτά. Ας δώσει λοιπόν μία απάντηση αν είναι με το δουνουτού ή αν είναι με την λύση τις οποίες βγάζουν τη χώρα, προσπαθούμε να βγάλουμε τη χώρα από το αδίέξοδο. Περί αυτού πρόκειται. Μάλιστα. Πρέπει λοιπόν να δώσει απάντηση σήμερα. Κλείνοντας, επειδή αναφερθήκατε και εσείς σε όλη αυτή τη στοχοποίηση των δημοσιογράφων και ούτω καθεξής, ακούσαμε τον κύριο Μιχελογιαννάκη το πρωί σε τηλεοπτική του συνέντευξη να διαφοροποιείται από τον ΣΥΡΙΖΑ και από την κυβέρνηση και σε αυτό. Εκτός από το ασφαλιστικό, από το οποίο έχει ούτως ή άλλως έχει διαφοροποιηθεί. Υπήρξε και μια αντίδραση του κόμματός σας στην ανακοίνωση που έβγαλε η Ένωση Συντακτών. Λοιπόν, κυρία Μπουζούκου, να σου το πω και στον αέρα και δημοσιογράφη, δεν σημαίνει ότι όλοι οι δημοσιογράφοι. Εσείς κάνετε πολύ καλά τη δουλειά σας, υπάρχουν και πολλοί δημοσιογράφοι, όπως και σε όλα τα επαγγέλματα και στο δικό μου. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να μην κάνουν σωστά τη δουλειά τους ή με την ευθύνη την οποία έχουν. Θα σας θυμίσω όμως ότι όλη την περίοδο, πριν αναλάβει η κυβέρνηση, δηλαδή την περίοδο του δημοψηφίσματος, ήταν μια καταστροφολογική αντιμετώπιση η οποία υπήρχε μέσα από τα ΜΜΕ. Δεν λέω σας το σύνολο, λέω στην γενικότητά του όμως. Και ήταν μια καταστροφικότητα η οποία έβγαινε προς τα έξω, είτε απειλώντας τον κόσμο, γιατί περί απειλής πρόκειται, ότι πάρτε τα λεφτά σας και έρχεται καταστροφή, οδηγεί τη χώρα σε μια διάλυση, η οικονομία δεν θα έχετε γάλα να πάρετε. Περί αυτά ακούγονταν και από πολιτικούς και από δημοσιογράφους. Αυτό δεν είναι πολιτική συνεπή, δεν είναι συνεπής και στο δεοντολογικό, αλλά και με συνέπεια να κάνεις το επάγγελμά σου. Περί αυτού πρόκειται. Από εκεί και πέρα όμως σας εξηγώ ότι όλοι υπάρχουν και δημοσιογράφοι που κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Αυτό ήταν αυτό που ο Πρωθυπουργός εξέπεψε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξέπεψε προχθές τη συγκέντρωση. Άρα λοιπόν και η ΕΣΥΑ να αλλού να ψάξει για το πώς είναι, ποιος στοχοποιεί. Στοχοποιεί όλη η διαπλοκή αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, τι εννοείται, ότι η ΕΣΥΑ δεν έπρεπε να προστατεύσει τα μέλη της. Βεβαίως, να ψάξει όμως να δει, προφανώς έχει το δικαίωμα να προστατεύσει τα μέλη της, αλλά να στοχοποιήσει και να δει κιόλας ποιοι παραβιάζουν τη διοντολογία και πόσο η διαπλοκή αυτή τη στιγμή έχει μπει σε αυτό το χώρο. Μέσω της στοχοποίησης, κύριε Ρήγα, επειδή αρκετοί αμφισβήτησαν και τη δημοκρατία. Στοχοποίηση δεν είναι σε πρόσωπα, είναι στοχοποίηση. Είδαμε πρόσωπα. Ναι, σας λέω των πρακτικών. Δεν είναι θέμα προσώπων, των πρακτικών μιλάω πάλι. Είδαμε πρόσωπα. Ναι, προφανώς και οι πρακτικές είναι μέσα από πρόσωπα. Και βεβαίως να παίρνουν και την ευθύνη για ό,τι είχαν πει μέχρι τώρα. Ούτε καταστροφή υπήρχε στη χώρα, ούτε εκτός της Ευρώπης. Γιατί υπογράψατε συμφωνία, γι' αυτό δεν ήρθε η καταστροφή. Ναι. Σύμφωνα με τα όσα απ' έξω και από εσάς μεταφερόντουσαν. Κύριε Μπουζούκου, λέω ότι. Τον Brexit. Θέλω να γυρίσουμε κύριε πίσω. Ρίγα, δεν θα γυρίσουμε πίσω. Κύριε Ρήγα, όμως, για να το καταλάβει και ο κόσμος, γιατί και ο κόσμος έχει εντελώς συγχυστεί πέρα από την αμφισβήτηση των όποιων όλων, μερικών. Αυτοί οι διαχωρισμοί σε τίποτα δεν βοηθούν σε καμία περίπτωση. Ενισχύουν το διχασμό. Πιστέψτε με, το βιώνουμε άπαντες. Γιατί ισοπεδωνόμαστε τυφλά. Είναι σαφές αυτό και ξεκάθαρο. Εγώ θέλω να ρωτήσω, κύριε Ρήγα, αν μου επιτρέπετε. Το Brexit ήταν κάτι το οποίο σας το έβαλαν στο τραπέζι ή έξω, ή ήταν κάτι το οποίο το έβαλαν στο τραπέζι οι δημοσιογράφοι? Λοιπόν, το Brexit, κύριε Μπουζούκου, μπήκε έτσι κι αλλιώς από τους έξω. Αλλά ενισχύαν όλη αυτή την προσπάθεια που έδινε τη μάχη την οποία έδινε η κυβέρνηση, την ενισχύαν με τον τρόπο πολλοί δημοσιογράφοι και πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αντί να στηρίξουν και να πούν ότι η κυβέρνηση δίνει τη μάχη για να είναι καλύτερες οι επιλογές, στηρίζαν μια κατάσταση η οποία δημιουργούσε ένα άλλο κλίμα. Αυτό περί αυτού πρόκειται. Εγώ θα έλεγα ότι και θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι αυτή η ιστορία έτσι όπως δημιουργείται δεν βοηθάει τη χώρα να πάει σε ανάκαμψη. Και τώρα υπάρχουν προβλήματα με το πώς εκφράζονται ή πώς λειτουργούν δημοσιογραφικά ορισμένα πράγματα. Και το λέω γιατί δεν βοηθάει ούτε την ανάπτυξη, ούτε τις επενδύσεις, ούτε οτιδήποτε άλλο αν δημιουργείς κλίμα. Το οποίο δεν, ότι η χώρα δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια της οικονομικά. Δεν είναι ένα κλίμα υγιές. Μάλιστα. Και θα έλεγα και κλείνω αν θέλετε ότι και είναι φανερό ότι αυτή τη στιγμή η διαπλοκή δεν είναι ταρέστατης. Είναι ταρέστατης πώς θα κρατήσουν σε σχέση με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το στηρίζει και η Νέα Δημοκρατία αυτό. Μια κουβέντα, κύριε Ρήγα, είναι πολύ μεγάλη αυτή η συζήτηση. Δεν έχουμε χρόνο δυστυχώς. Μια
τοποθέτηση Φελίως. Για τη στάση του κ. Μιχελογιαννάκη και προσωπικά για την δεύτερη διαφοροποίηση που έρχεται και αν υπάρχει ανησυχία για άλλες επιπλέον διαφοροποίησεις. Εγώ λέω ότι δεν, θα πω για άλλη μια φορά ότι δεν υπάρχει καμία ανησυχία. Όλοι έχουν, ξέρουν την προσπάθεια η οποία γίνεται, γνωρίζουν την συμφωνία η οποία έγινε. Είναι προσωπική άποψη για ορισμένα πράγματα και εμείς έχουμε, γιατί αν θέλετε, κουβέντες γίνονται, συζητήσεις γίνονται. Και νομίζω ότι πάμε και σε βελτίωση ορισμένων πραγμάτων. Γι' αυτό μπήκε σε διαβούλευση το νομοσχέδιο και νομίζω ότι αυτό. Άρα έχει είναι, ο καθένας το δικαίωμα να εκφράσει την άποψή του ή όχι. Την εξέφρασε την άποψή του, αλλά νομίζω ότι δεν έχουμε καταλήξει, δεν έχει δει όλο το πλαίσιο ίσως και των συζητήσεων και των προτάσεων των οποίων έγιναν χθες. Μάλιστα. Το βίντεο το είδε πάντως, σχολίασε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ρήγα, για Εγώ τη συζήτησή μας. Πολύ. Πάμε γρήγορα εμείς σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο. Η ιστορία και η διαδρομή της λίστας Μπόριανς. Und das war damals eine sehr turbulente Zeit. Es gab große Diskussionen über die Lagarde-Liste.